Κιλκής Web TV. Κυρίες και κύριοι, ημέρα, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ο κύριος Φραγκίδης σήμερα έκανε κάποιες ενέργειες. Κύριε Φραγκίδη, πρώτα για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και μετά μου λέτε τι κάνατε σήμερα για αυτήν την σπουδαία ημέρα. Είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε, είναι μια σπουδαία μέρα. Αν και μία μέρα για τη γυναίκα δεν φτάνει, έχουμε πάρα πολλές μέρες του χρόνου που πρέπει να τη χαρίσουμε, όμως αυτή η μέρα έχει καθοριστεί από τον ΟΗΕ το 1975 να γιορτάζεται σαν Παγκόσμια ημέρα τιμής προς τη γυναίκα που αγωνίστηκε σε δύσκολες συνθήκες από το 1857 στα κλώστο Ιφαντουργία της Νέας Υόρκης για καλύτερες συνθήκες ζωής, για το 16ωρο να γίνει 10ωρο στην εργασία. Έτσι ξεκίνησε. Στους αγώνες λοιπόν της γυναίκας σήμερα αφιερώνεται αυτή η μέρα. Εγώ τιμώντας και πιστεύοντας ότι η αξία της γυναίκας είναι ανεκτίμητη, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει ζωή και είναι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει και ζωή στη δικιά μας τη ζωή, την καθημερινότητα δηλαδή την καλυτερεύει, έκανα μία κίνηση σήμερα, θεώρησα χρέος μου να επισκεφθώ πρώτα όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες του νομού όπου εργάζονται γυναίκες, και ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές. Επισκέφτηκα λοιπόν το νοσοκομείο Κιλκής, το κέντρο υγείας Πολυκάστρου, το νοσοκομείο Γουμένισσας, το ΙΚΑ, τώρα εδώ που είμαστε, και επίσης τις δημοτικές αρχές, και το Δήμο Κιλκής και το Δήμο Παιωνίας και την περιφέρεια, την πρώην Ομαρχία, όπου σε όλες αυτές τις υπηρεσίες εργάζονται πάρα πολλές γυναίκες. Να τις πω χρόνια πολλά, να τις πω ότι τιμούμε την αξία τη δική τους, ότι είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο στη ζωή μας. Να τους χαρίσω ένα λουλούδι και να υπενθυμίσω ότι αυτή η κίνηση έχει να κάνει και με εκείνες τις γυναίκες οι οποίες σήμερα ενδεχομένως δεν τιμούνται, δηλαδή που ζουν την κατεπίεση, την εκμετάλλευση και δεν αντιδρούν, αλλά και εκείνες τις γυναίκες οι οποίες με τα προσόντα που έχουν σε ό,τι ποιους τομείς και να βρίσκονται τιμούν τη θέση τους και την εργασία τους. Σε όλες αυτές τις γυναίκες λοιπόν, σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, να πω χρόνια πολλά και στην κάθε μία ξεχωριστά ό,τι καλύτερο και να είναι πάντα υγιής. Κύριε Φραγκίδη, εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά σας τα είπε ένας γυναικολόγος. Δεν σας τα είπε ένας σύζυγος κάποιας κυρίας, ούτε ένας άνθρωπος που αγαπάει αόριστα τις γυναίκες. Ένας γυναικολόγος. Ένας γυναικολόγος ο οποίος έχει και τρεις γυναίκες μέσα στο σπίτι του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, διότι μελλοντικά θα σας χρειαστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι ως γιατρό μόνο, αλλά ας ελπίσουμε και ως πολιτικό πάλι στη Βουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ξέσκησες τώρα, τι να σου πω. Τώρα ήταν το αποτελείωμά μας. Ήταν κάτω, αλλά δεν ήταν. Εδώ είναι. Χρόνια πολλά. Κορίτσια. Καλημέρα σας. Έχεις κι άλλες, Μάρθα? Είναι στο δεύτερο προσταμένο, στο δεύτερο. Μέσα στο γραφείο. Πού? Από εδώ, γιατρέ. Στο βάθος του διαδρόμου. Από εκεί. Έλα εσύ. Καλημέρα. Πόσο περνάς καλά. Από πού? Α, εδώ, τα εξωτερικά δεν ήταν εδώ. Κάτω. Το παιδική και πιο κάτω εξωτερικά. Στο δεύτερο είμαστε εδώ. Ναι. Εδώ ήταν η παλιό. Και η τάσα πριν με πειθαρτήχατε για τρέχει στο φαγητό. Δεν πειράζει. Πήγε να πάρει στο ίδιο.